Ψάχνεις τη χαμηλότερη τιμή για αγορές από Κίνα? couponect.gr. Συνδέσου και βρες τη χαμηλότερη τιμή. Γεια χαρά σε όλους, Στέφανος εδώ και πάμε να κάνουμε ένα ακόμα unboxing, testing και review για ένα προϊόν από την εταιρεία Digiu για μια IP κάμερα. Ας ξεκινήσουμε. Το κουτί είναι απλό, από ό,τι βλέπω. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, κάτι QR codes βλέπω επάνω, ούτε από εδώ κάτι. Στο πίσω μέρος έχει το barcode και πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία, η οποία είναι ελαφριά, πολύ ελαφριά θα έλεγα. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Έχουμε λοιπόν εδώ το user manual, το οποίο ναι, είναι στα αγγλικά. Εδώ έχουμε λογικά την εγγύηση και διάφορες άλλες πληροφορίες. Εδώ έχουμε ένα micro USB καλώδιο, εδώ ένα pin για να κάνουμε κάποιο reset λογικά και εδώ πέρα έχουμε ένα αυτοκόλλητο της 3M. Και βέβαια εδώ πέρα έχουμε την καμερίτσα, την IP κάμερα. Πάμε να δούμε λίγο την κάμερα. Αυτή εδώ είναι η κάμερα της Digiu. Το μοντέλο είναι το Digi Mini 8, πάμε να βγάλουμε και το προστατευτικό και πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα, έχει αφήσει και εδώ πέρα ένα σημείο, όχι, είναι κάτι άλλο εδώ πέρα και κάποιο LED λογικά εδώ μπροστά, η κάμερα στο κέντρο, πάμε να δούμε λίγο γύρω γύρω εδώ τι γίνεται. Ναι, εδώ έχει ένα σημείο που είναι η TF κάρτα για να βάλουμε έτσι ώστε την microSD ουσιαστικά κάρτα. Πάμε να δούμε εδώ πέρα, εδώ έχουμε ένα reset button και ένα USB εδώ πέρα έτσι ώστε να πάρει το ρεύμα και Digiu στο κάτω μέρος εδώ. Βλέπουμε πως ακριβώς είναι στο κάτω μέρος, quality pass και κάπως έτσι είναι η κάμερα της Digiu. Πάμε να τη δοκιμάσουμε, βέβαια από ό,τι βλέπω κινείται κατά αυτόν τον τρόπο έτσι και κάπως έτσι και κατά αυτόν τον τρόπο, ωραία, και υπάρχει αυτό το σημείο εδώ πέρα το οποίο από ό,τι φαίνεται κινείται σε 360 έτσι ώστε να την τοποθετήσουμε στο σωστό σημείο που θέλουμε. Το επόμενο βήμα είναι να κατεβάσουμε την εφαρμογή της Digiu στο κινητό μας ή στο tablet μας, άρα χρειαστούμε ένα smartphone ή ένα tablet. Η εφαρμογή ονομάζεται Digiu Live, αντίστοιχα σε iOS και σε Android συσκευές από το Play Store και από το App Store. Το πρώτο πράγμα που εμφανίζεται είναι να κάνουμε register εάν δεν έχουμε ήδη λογαριασμό. Άρα κάνουμε εδώ πέρα agree. Εδώ τώρα μπορούμε να κάνουμε register με δύο τρόπους, είτε με το κινητό μας, το κινητό μας τηλέφωνο, με το νούμερό του, είτε με το email. Εγώ θα κάνω με το email. Διαλέγουμε εδώ πέρα από τις χώρες το region Ελλάδα και εδώ γράφουμε το email και πατάμε Get Verification Code. Πηγαίνουμε στο email, παίρνουμε τον κωδικό που μας έχει στείλει η Digiu και το γράφουμε μέσα στην εφαρμογή. Μας εμφανίζεται λοιπόν το μενού και εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπορούμε να κάνουμε Add Device, να διαλέξουμε Add Manually ή Auto Scan. Εδώ έχει κάποιες επιλογές Smart και εδώ πέρα έχουμε το προφίλ. Έχουμε τα Settings, διάφορες επιλογές και εδώ, push notifications και διάφορα άλλα, το message center εδώ, τα alarms, more services εδώ, Alexa, Google Assistant και διάφορες άλλες επιλογές και βέβαια εδώ πέρα family management, που θέλουμε να βάλουμε τη συσκευή μας και διάφορες άλλες επιλογές. Και εδώ βέβαια θα πρέπει να έρθουμε και να πατήσουμε add device και να διαλέξουμε τη συσκευή μας, αφού πρώτα την συνδέσουμε σε μία USB θύρα για να πάρει ρεύμα. Πάμε τώρα να δώσουμε ρεύμα στη συσκευή με το power bank. Βλέπουμε ότι παίρνει ρεύμα με το λαμπάκι μπροστά.
Ωραία, και τώρα με το που αναβοσβήνει μπορούμε να βάλουμε την συσκευή. Ανοίγουμε βέβαια το Bluetooth εδώ και πάμε εδώ πέρα να δούμε εάν η συσκευή εμφανίζεται στο auto scan. Και από ό,τι βλέπω δεν εμφανίζεται. Και πάμε να τη βάλουμε εδώ πέρα manual. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και διαλέγουμε smart camera. Πατάμε smart camera. Φυσικά αναβοσβήνει όπως είπαμε το λαμπάκι μπροστά, κόκκινο. Πατάμε next. Εδώ διαλέγουμε το wifi και γράφουμε τον κωδικό. Μας λέει ότι πρέπει να είναι κοντά η κάμερα με το κινητό μας και εδώ πέρα μας λέει ότι πρέπει να κρατήσουμε το QR code στην κάμερα μπροστά. Ακούμε το beep. Ok, I heard a prompt. Και αυτή τη στιγμή κάνει connect η κάμερα στο Wi-Fi δίκτυό μας. Πάντα βέβαια μέσω της εφαρμογής της οποίας έχουμε χρησιμοποιήσει. Περιμένουμε λίγο να γίνει η σύνδεση. Και από ό,τι φαίνεται έχει γίνει σωστά η σύνδεση, το λαμπάκι έχει γίνει μπλε και δεν αναβοσβήνει. Και κάπως έτσι μπορείς να κάνεις την σύνδεση. Από εκεί και πέρα μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάει να κάνει connect και εδώ ορίστε και εγώ, εδώ πέρα και τώρα εδώ πέρα μας δείχνει το signal 95%. Εδώ μπορούμε να κάνουμε screenshots, ok, μας ζητάει ναι. Μπορούμε να μιλήσουμε και να ακουστεί. Πρέπει να κάνουμε OK. Τεστ 1-2. Ναι. Κάνει echo, λογικό. Και κατεβάζω λίγο τη φωνή για να μην ακούγεται. Ωραία. Μπορούμε να ακούσουμε. Από εδώ μπορούμε να σταματήσουμε τον ήχο. Από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε. Ναι. Σταματάει ο ήχος. Το μικρόφωνο του. Ανοίγουμε και κλείνουμε το μικρόφωνο από εδώ. Εδώ κάνουμε full screen, πάμε πάλι πίσω, βλέπω ότι έχει πάρει και την ώρα και την ημερομηνία, ωραία, record από εδώ, ξεκινάμε ένα record, σταματάμε το record, εδώ έχουμε τα playbacks, δεν έχουμε βάλει ουσιαστικά την κάρτα μας λέει επάνω, θα χρειαστούμε μια κάρτα, να χαμηλώσω πάλι από εδώ γιατί ακούγεται το echo. Επειδή είναι κοντά. Ωραία. Εδώ έχουμε τα alarms. Okay, motion detection. Αν κάποιος περάσει από μπροστά, high, low και medium, από ό,τι βλέπω εδώ τα levels και schedule μπορούμε να κάνουμε κιόλας. Τάδε ώρα να βλέπεις αν περνάει κάποιος από μπροστά, μέχρι τάδε ώρα κλπ. Κλπ. Και πάμε από εδώ πίσω και εδώ έχουμε cloud storage. Όπου ουσιαστικά πρέπει να, από ό,τι φαίνεται, να πληρώσεις purchase service. Για να δούμε τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής εδώ. Ωραία, video cloud storage, device name, video cloud storage. Ναι, και θα πρέπει να κάνουμε λογικά, για να δω, subscribe. Και εδώ πέρα βλέπουμε τις τιμές. Basic plan, premium plan, αντίστοιχα για 30 μέρες, για 365 μέρες 40 ευρώ κλπ. Κλπ. Λοιπόν, αυτές είναι οι επιλογές εδώ της εφαρμογής. Αυτό εδώ πάνω, ναι, εδώ έχει device name, share device, device information, basic function settings, motion detection on, purchase VAS, είναι το storage, ναι, το online. Τα FAQ και το feedback και εδώ firmware information, no updates και remove device βέβαια για να βγάλεις την συσκευή. Γρήγορο το όλο σκηνικό, εδώ διάφορες επιλογές, account security, mobile number, το email, το region, change login και deactivate account. Και εδώ πέρα το time zone, αν θες να τα αλλάξεις, Κελσίου ή βαθμοί και εδώ έχει smart επιλογές και εδώ automation, hand automation settings. Για παράδειγμα εδώ πέρα μπορούμε να διαλέξουμε any και πατάμε εδώ και μπορούμε να πούμε εδώ πέρα ότι από τάδε ώρα μέχρι τάδε ώρα μπορείς να κάνεις
να στείλει μου notification για παράδειγμα, ή κάνει αυτό το σενάριο. Γενικά αυτοματοποιημένα πράγματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε να σετάρουμε την συσκευή. Και από εδώ, όπως είπαμε, Family Management, Settings και διάφορα άλλα που σας έδειξα στην αρχή. Άρα, όσον αφορά εδώ πέρα την συσκευή μας, από ό,τι φαίνεται θα χρειαστούμε και μία microSD κάρτα να τη χρησιμοποιήσουμε στη συσκευή, έτσι ώστε να γράψουμε. Η ανάλυση είναι αρκετά καλή, θα έλεγα, έως πολύ καλή, και έχει και γρήγορη και απόκριση η IP κάμερα, και γενικότερα εδώ πέρα μέσα τώρα δεν έχω και πολύ καλό φωτισμό, να πω την αλήθεια. Παρόλα αυτά φαίνεται αρκετά καλά, δηλαδή πρέπει να είναι σίγουρα 1080p. Κοιτάξτε εδώ πέρα πως ακριβώς φαίνεται, ναι. Γενικότερα πολύ καλή απόκριση και πολύ καλό και ο φωτισμός γενικότερα σε συνθήκες εδώ πέρα μέσα, οι οποίες είναι γενικά έτσι χαμηλού φωτισμού. Δεν υπάρχει πολύ φωτισμό στο δωμάτιο. Υπάρχει και μια συννεφιά έξω. Ό,τι φως μπαίνει δηλαδή από το παράθυρο. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό, και περίμενα η Digi ένα τέτοιο προϊόν να το προωθήσει τόσο καλά. Πάμε να δούμε λίγο κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά και να κλείσουμε. Λοιπόν, η συσκευή δουλεύει μέσω Wi-Fi και μόνο μέσω Wi-Fi. Θα πρέπει να χρειάζεται να βάλετε μια κάρτα microSD TF storage έως 128 GB. Υπάρχει υποστήριξη motion detection. Το image resolution είναι 1080p. Okay, όσον αφορά τώρα το φακό είναι 2,8mm f2.0. Και το power του είναι DC 5V 1A. Έχει μια αμβλυγόνια, ευρυγόνια κάμερα, η οποία είναι 110 μοίρες. Υπάρχει αλληλεπίδραση τόσο φωνητική όσο και οπτική. Μπορούμε δηλαδή να μιλήσουμε εμείς από το κινητό μας και να ακουστεί στην κάμερα, και από την κάμερα ο άλλος να μιλήσει και να ακουστεί στο κινητό μας. Υπάρχει υποστήριξη cloud storage που για όσους θέλουν, με τις αντίστοιχες τιμές που έδειξα. Και βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα για notifications, και βέβαια υπάρχει δυνατότητα να γράψουμε βίντεο, να βγάλουμε screenshot και να ενεργοποιήσουμε alarms και διάφορες άλλες επιλογές. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την κάμερα της Digi. Νομίζω ότι η Digi Mini 8 αξίζει τα χρήματά της. Ναι, είναι μία από τις καλές IP κάμερες που έχω δοκιμάσει. Αυτά λοιπόν από εμένα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Από κάτω θα αφήσω link για όσους ενδιαφέρονται. Γεια χαρά! Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech With Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε σπίτι μου. Στο σπίτι, Άρη. Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανου, τώρα είμαστε στο στούντιο του δικό μου.